Καλησπέρα και πάλι. Θα θέλατε να μάθετε πώς να αποκτήσετε περισσότερους followers στο Instagram, πώς να μεγαλώσετε το page σας, το account σας, ώστε να βγάλετε αργότερα χρήματα ή μήπως να το έχετε σαν hobby. Τότε ήρθατε στο κατάλληλο βίντεο, γιατί σε αυτό το βίντεο θα σας μάθω πώς να αποκτήσετε περισσότερους followers οργανικά. Και ένα από τα accounts μου είναι αυτό εδώ, το οποίο έχει αρκετούς followers και το χρησιμοποιώ για κάποιους μήνες. Οπότε έχω τη γνώση να σας διδάξω μερικά πράγματα. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε 3 tips συν ένα bonus που θα σας δείξω στο τέλος. Οπότε μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος για να δείτε και το bonus tip, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες που χρησιμοποιώ αυτό το account. Οπότε είμαι ο Young Senpai και σε αυτό το κανάλι κάνουμε τέτοιου είδους βιντεάκια που έχουν να κάνουν με tutorials, με εκπαιδευτικά βιντεάκια τεχνολογίας και γενικότερα τέτοιου είδους υλικό. Άμα σας ενδιαφέρει το υλικό, πατήστε ένα subscribe κάτω, μια εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι για να ξέρετε ότι πότε ανεβάζω βίντεο και για να μην χάσετε κανένα καινούριο βίντεο, και ειδικά από αυτή τη σειρά που είναι μια καινούρια σειρά που έχει να κάνει με το Instagram. Λοιπόν, ας αρχίσουμε με το tutorial και τα μερικά tips που έχω να σας δώσω, συγγνώμη. Λοιπόν, αρχικά το πρώτο tip είναι να ποστάρετε υλικό το οποίο είναι viral και αποδεδειγμένο ότι θα πάει καλά. Πώς το κάνετε αυτό, θα σας δείξω τώρα. Ας πούμε ότι έχετε κι εσείς μια σελίδα που είναι παρόμοια με μένα. Αυτό εφαρμόζεται όμως σε οποιαδήποτε σελίδα και σε οποιαδήποτε κατηγορία έχετε. Αλλά ας πούμε για το παράδειγμα αυτό ότι έχετε μια σελίδα σαν τη δικιά μου. Και έχετε κι εσείς διάφορα στιχάκια και φωτογραφίες και σχετικό υλικό με μένα. Λοιπόν, αυτό που θα κάνετε, βασικά πριν ξεκινήσουμε, μην κάνετε follow τη σελίδα, βασικά μην ασχοληθείτε καν να πάτε στη σελίδα, γιατί δεν θα ασχολούμαι πια, γιατί θα την πουλήσω, σκοπεύω να την πουλήσω αυτές τις μέρες. Μπορεί την ώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο να μην υπάρχει, να μην είναι καν δικιά μου σελίδα, οπότε δεν χρειάζεται να κάνετε follow. Άμα θέλετε κάντε την, αλλά δεν θα είμαι εγώ πλέον ιδιοκτήτης. Λοιπόν, ας πούμε ότι έχετε μια σελίδα παρόμοια με τη δικιά μου, κάνετε παρόμοιο υλικό με μένα και θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε το tip που σας έδωσα τώρα, που είναι να ποστάρετε υλικό το οποίο είναι viral και αποδεδειγμένο ότι θα δουλέψει. Viral υλικό και αποδεδειγμένο ότι θα δουλέψει είναι το υλικό το οποίο τα likes του ή τα views, άμα είναι βίντεο, έχουν παραπάνω σε αριθμό από το κανονικό, το μέτριο, average likes της σελίδας. Δηλαδή, για μένα τα average likes είναι από ό,τι φαίνεται γύρω στα 800 με 1000. Βλέπετε, έχω πολλές φωτογραφίες που έχουν και πάνω από 1000. Οπότε αυτές που έχουν πάνω από 1000 likes, βλέπετε αυτή 1400, 1030, αυτή έχει λίγα, 1300. Αυτές που έχουν παραπάνω από 1000 έχουν πάει καλύτερα και έχει αποδεδειχθεί ότι έχει δουλέψει για μένα, οπότε μπορεί να δουλέψει και για εσάς. Εφόσον ένα από τα post μου πήγε viral, όπως αυτό που έχει φτάσει σχεδόν 2K likes, σημαίνει ότι έχει δουλέψει για μένα, άρα μπορεί να δουλέψει και για εσάς ώστε να πάρετε περισσότερα likes και comments και ουσιαστικά στο τέλος followers. Οπότε αυτό που κάνετε εσείς, άμα πάτε να φτιάξετε ένα παρόμοιο post, μια παρόμοια φωτογραφία, πάτε σε αυτή τη φωτογραφία, βλέπετε ότι 1800 έχει πάνω από 1000, οπότε είναι αποδεδειγμένο ότι δούλεψε για μένα. Παίρνετε το κειμενάκι και παίρνετε μόνο το κειμενάκι. Πάτε στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε το post. Άμα θέλετε να μάθετε ποιες εφαρμογές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να φτιάξετε τέτοιου είδους post, ρωτήστε με στα comments, θα σας δώσω ουσιαστικά κάποιες πληροφορίες. Εγώ χρησιμοποιώ το Adobe Spark Post, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το Canva. Ρωτήστε με κάτω στα comments και θα σας πω περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό, είναι δωρεάν και οι δύο. Το Adobe Spark Post μπορείτε να το πληρώσετε βέβαια για, για την premium έκδοση, αλλά εγώ χρησιμοποιώ τη δωρεάν. Λοιπόν, πίσω στο θέμα μας. Ουσιαστικά παίρνετε το κειμενάκι και πάτε στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για να φτιάξετε τα post, βάζετε το κειμενάκι και χρησιμοποιείτε διαφορετική φωτογραφία, διαφορετικό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό τρόπο γραφής του font ουσιαστικά, το font που χρησιμοποιείτε στο κείμενο. Θα βάλετε το δικό σας λογότυπο, την φωτογραφία, άμα βάζετε φωτογραφία, ή το δικό σας όνομα, αναλόγως το τι κάνετε, γιατί άλλες σελίδες βάζουν ας πούμε το όνομά τους εδώ πέρα. Δηλαδή στη δικιά μου περίπτωση μπορεί να βάζα το δικό μου όνομα αντί για το λογότυπο. Και έπειτα θα ανεβάσετε αυτή τη φωτογραφία. Μοιάζει με τη δική μου, έχει το ίδιο στιχάκι, αλλά αυτό δεν έχει σημασία γιατί και άλλες σελίδες ανεβάζουν παρόμοια στιχάκια, οπότε δεν χρειάζεται να αγχώνεστε, αλλά εφόσον έχει παρόμοιο σχέδιο με το δικό μου, σημαίνει πως και η δικιά σου φωτογραφία μπορεί να δουλέψει εξίσου καλά ή ακόμα καλύτερα.
Οπότε αυτό σημαίνει πως θα πάρετε περισσότερα likes, άρα περισσότερος κόσμος θα δει τη σελίδα σας και εφόσον περισσότερος κόσμος θα δει τη σελίδα σας, θα πάρετε περισσότερους followers. Βέβαια αυτό θέλει λίγο επιμονή, όπως γενικότερα το Instagram, γιατί μπορεί να το κάνετε 1, 2, 3, 4 φορές και να μην πετύχει καν. Μπορεί απλά να μην πετύχει, να πάει και χειρότερα, μπορεί και να πάει και καλύτερα, αλλά δεν θα πετύχει σίγουρα με τις πρώτες φορές. Θέλει λίγη επιμονή και υπομονή ώστε να το πετύχετε, γιατί και εγώ στις αρχές έπαιρνα πολύ λιγότερα likes. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο tip και ουσιαστικά είναι να κάνετε model μια άλλη σελίδα και να βλέπετε τι δουλεύει στις άλλες σελίδες και να το κάνετε κι εσείς. Δηλαδή βρίσκετε τους ανταγωνιστές σας. Άμα έχετε μια σελίδα παρόμοια με τη δικιά μου που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, σημαίνει πως και εγώ είμαι ένας ανταγωνιστής αλλά και συνεργάτης. Οπότε, εφόσον είμαστε στην ίδια κατηγορία, είμαι και ανταγωνιστής. Άρα θα πρέπει να δείτε τι δουλεύει για μένα και να το χρησιμοποιείτε προς όφελό σας. Δηλαδή να κάνετε model. Όχι να αντιγράψετε, δεν έχει καμία σχέση με την αντιγραφή, δεν θα πάρετε ας πούμε το δικό μου post και θα το ανεβάσετε. Αν και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτό, ούτε με μένα ούτε με εσάς προφανώς, γιατί μπορεί να βοηθήσει και εμένα και εσάς. Αλλά με αυτόν τον τρόπο που σας είπα, κάνετε ουσιαστικά το δικό σας υλικό, αλλά χωρίς να αντιγράφετε. Αυτό ήταν το πρώτο tip. Και το επόμενο tip είναι να είστε επίμονοι. Δηλαδή να ανεβάζετε τακτικά. Υπάρχουν κάποιες σελίδες στο Instagram που ανεβάζουν μπορεί μία φορά την εβδομάδα, μπορεί και λιγότερο. Άμα είστε personal brand, όπου ουσιαστικά ανεβάζετε τον εαυτό σας, φωτογραφίες και ή είστε κάποιο μοντέλο ή ανεβάζετε απλά στο προσωπικό σας προφίλ, τότε δεν έχει σημασία άμα θέλετε να ανεβάζετε τόσο πολύ τακτικά, γιατί είναι δύσκολο να πάτε έξω να βγάλετε φωτογραφία και όλα αυτά, αλλά τότε είναι καλό να ανεβάζετε περισσότερα stories. Αλλά άμα είστε μια σελίδα η οποία δεν έχει να κάνει με φωτογράφηση και τέτοιου είδους πράγματα, τα οποία είναι πιο δύσκολο, ξέρω, καταλαβαίνω, να βγείτε έξω να βγάλετε φωτογραφίες ή να πάτε να φωτογραφίσετε κάποιο μέρος, είναι πιο δύσκολο να το κάνετε καθημερινά. Αλλά άμα είναι, ας πούμε, τέτοιου είδους σελίδα ή σελίδα με βίντεο και καταλάβατε, πιστεύω, τότε δεν υπάρχει θέμα να ποστάρετε τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Γιατί άμα ποστάρετε μία φορά την ημέρα, κάποια στιγμή ένα από το post σας, όπως βλέπετε αυτό το δικό μου, θα πάει πολύ καλά. Δηλαδή, άμα το 100ο post που κάνετε θα πάει πολύ καλά και θα γίνει viral, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει, άμα ποστάρετε πιο συχνά, ποστάρετε ας πούμε 3 φορές την ημέρα, θα φτάσετε 3 φορές πιο γρήγορα στο στόχο σας. Αν ποστάρετε μία φορά την εβδομάδα, για να φτάσετε στο 100ο post που θα πάει καλά, θα σας πάρει 100 εβδομάδες, που είναι χρόνια. Οπότε δεν σας λέω ότι στο 100ο post θα γίνει κάτι και ξαφνικά boom, απλά σας λέω ένα παράδειγμα. Οπότε, ποστάρετε τακτικά τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, μπορείτε να το κάνετε και 2 και 3, αλλά σε διαφορετικές ώρες. Δηλαδή, μην πάτε και ποστάρετε και 3 φορές με τη μία 3 post. Ποστάρετε μία το πρωί, μία το μεσημέρι και ένα το απόγευμα, αναλόγως πώς σας βολεύει στο πρόγραμμά σας. Ουσιαστικά, αυτός είναι ένας τρόπος για να μείνετε τακτικοί και να μεγαλώσετε το account σας, γιατί άμα δεν είστε τακτικοί δεν θα μεγαλώσετε το account σας. Και έπειτα το τρίτο tip είναι να χρησιμοποιείτε hashtags. Τα hashtags είναι κάτι σαν κατηγορίες στο Instagram. Δηλαδή, άμα ψάξετε ας πούμε εδώ πέρα hashtag και βάλετε motivation, το οποίο είναι παρακίνηση, να, motivational quotes ας πούμε, που είναι τα στιχάκια που είναι παρακίνησης. Βλέπετε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια κατηγορία που λέει top posts. Βέβαια αυτό είναι τεράστιο hashtag γιατί έχει 21 εκατομμύρια posts. Εμείς θέλουμε να χρησιμοποιούμε μικρότερα. Θα σας δείξω μια στρατηγική η οποία μπορεί να σας βοηθήσει. Υπάρχουν διάφορες για τα hashtags αναλόγως στη σελίδα σας και τι βοηθάει. Αλλά τα hashtags χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τα top posts και τα recent. Τα top είναι αυτά που έχουν πάει καλύτερα, έχουν πάρει τα περισσότερα likes, comments και έχουν καταφέρει να μπουν σε αυτή την κατηγορία όπου παίρνουν τα περισσότερα likes εφόσον έχουν μπει σε αυτή την κατηγορία, παίρνουν πολλά likes εφόσον πολλοί κόσμος τα επισκέπτεται. Όσες φορές επισκεφτεί κάποιος αυτό το hashtag θα δει κάποιο post εδώ πέρα. Ενώ στα πιο πρόσφατα είναι αυτά που έχουν postάρει πιο πρόσφατα τις σελίδες γενικότερα. Λοιπόν, εσείς όταν postάρετε ξεκινάτε εδώ πέρα. Στα πρόσφατα. Όταν ξεκινάτε στα πρόσφατα είναι μια χαρά εφόσον είστε εκεί πέρα, αλλά ο στόχος σας είναι να μπείτε εδώ. Χρησιμοποιώντας hashtags μπαίνετε εδώ πέρα, σε αυτή την κατηγορία, όπου όταν επισκέπτεται κάποιος κόσμο, γενικότερα το hashtag το συγκεκριμένο που έχετε βάλει, τότε και είστε στα top posts,
στα top, τότε θα πάρετε περισσότερο, περισσότερη επίχυση, περισσότερο κοινό θα σας δει, περισσότερα likes θα πάρετε και έπειτα περισσότερους followers. Βέβαια, για να καταφέρετε να μπείτε σε αυτά πρέπει να χρησιμοποιείτε τα σωστά hashtags. Λοιπόν, ξέρω μια σελίδα η οποία μπορεί να σας εξηγήσει πολύ καλά το πώς να χρησιμοποιείτε τα hashtags, όπου είναι αυτή εδώ, και θα σας δείξω τώρα το post το οποίο το εξηγεί πολύ καλά. Μισό λεπτό. Ορίστε, εδώ είμαστε. Εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε έχουμε τα δύο πράγματα που χωρίζουν ένα hashtag, στα top και τα recent που είναι τα πρόσφατα. Ξεκινάμε από τα recent, είναι εκεί πέρα που μπαίνει το post μας και εμείς θέλουμε να πάμε στα top. Οπότε υπάρχουν 5 steps από ό,τι λέει εδώ πέρα, δεν συμφωνώ με όλα αυτά, αλλά άμα θέλετε διαβάστε τα, εγώ θα σας τα πω με τα δικά μου λόγια, δηλαδή δεν συμφωνώ και πολύ με όλα αυτά. Αλλά εδώ πέρα είναι κάτι σημαντικό, όπου λέει ότι τα μικρά hashtags είναι αυτά που έχουν 300k posts ή λιγότερο. Τα μεσαία hashtags είναι αυτά που έχουν 300k posts με 1 εκατομμύριο. Και τα μεγάλα hashtags είναι αυτά που έχουν 1 εκατομμύριο με 10 εκατομμύρια posts. Οπότε, άμα είστε μικρή σελίδα, δηλαδή λιγότερο από 1k followers, θα θέλετε να χρησιμοποιήσετε 20 μικρά hashtags και 9 με 10, μπορείτε και λιγότερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ας πούμε, 5 με 10 μεσαία hashtags. Το Instagram θα σας αφήνει να χρησιμοποιήσετε έως και 30 hashtags. Δεν ξέρω αν θα το αλλάξουν στο μέλλον ή όχι, αλλά αυτή τη στιγμή που κάνω record το βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 30 hashtags. Και οπότε, άμα είστε λιγότερο από 1k, χρησιμοποιείτε αυτή τη συνταγή. Άμα είστε 1 με 10k, χρησιμοποιείτε 20 μικρά, 7 μεσαία και 2 με 3 υψηλά. Αυτό λέει 2, αλλά μπορεί, λέει να χρησιμοποιήσεις 29 από ό,τι φαίνεται, αλλά μπορείς να χρησιμοποιήσεις και 3 ώστε να πάει 30 hashtags. Έπειτα, άμα είστε 10 με 50k, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 14 μικρά hashtags, 10 μεσαία και 5 μεγάλα. Και άμα έχετε παραπάνω από 50k, 10 μικρά, 10 μεσαία, 5 μεγάλα και μετά 1 με 3, ή και βασικά θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μέχρι και 5 γίγα. Οπότε αυτά είναι τεράστια hashtags. Δηλαδή, εφόσον τα υψηλά είναι 1 με 10 εκατομμύρια, τα γίγα είναι τα τεράστια, που είναι πάνω από 10 εκατομμύρια posts στο κάθε hashtag. Οπότε αυτή είναι μια πολύ καλή στρατηγική για να χρησιμοποιήσετε. Βέβαια υπάρχουν και διαφορετικές. Τεστάρετε λίγο για να δείτε τι δουλεύει στη σελίδα σας. Γιατί ας πούμε σε μένα δουλεύει να χρησιμοποιώ μερικά μικρά, ας πούμε χρησιμοποιώ μπορεί 5-6 μικρά, μετά χρησιμοποιώ αρκετά μεσαία hashtags, τα οποία μεσαία είναι για μένα 300k μέχρι και 600-700, μπορεί και ένα million όπως έλεγε αυτό το συγκεκριμένο post, και μετά χρησιμοποιώ κάποια υψηλά τα οποία είναι μέχρι και νομίζω 10 million. Αλλά αυτό δούλεψε καλύτερα για το account μου. Έχω προσπαθήσει και διαφορετικές στρατηγικές, αλλά το συγκεκριμένη στρατηγική που σας ανέφερα τώρα λειτουργήσε στο δικό μου. Σε εσάς μπορεί να λειτουργήσει να έχετε πολλά μικρά hashtags και λίγα μεγάλα, ή πολλά μεγάλα λίγα μικρά, ή πολλά μεσαία και λίγο από τα άλλα, αναλόγως στη σελίδα σας. Απλά τεστάρετε το, δείτε τι δουλεύει για εσάς, δείτε τι δεν δουλεύει για εσάς και εφαρμόστε ανάλογα την τακτική που είναι καλύτερο για τη σελίδα σας. Οπότε το τελευταίο tip τώρα, το οποίο είναι το bonus, είναι να κάνετε comment στις πρόσφατες αναρτήσεις, δημοσιεύσεις ή posts στα hashtag τα οποία αφορούν τη σελίδα σας. Για παράδειγμα, όπως πήγαμε και πριν, ένα hashtag το οποίο έχει να κάνει με τη δική μου σελίδα, που είναι σχετικό με τη σελίδα μου, είναι αυτό εδώ. Τώρα δεν έχει σημασία το πόσο posts έχει το κάθε hashtag, αλλά αυτό που θα κάνετε, από το κινητό είτε από το laptop ή υπολογιστή, δεν έχει σημασία, είναι να πάτε σε ένα hashtag που είναι σχετικό με εσάς, όπως είπα, και να πάτε στα recent, στα πρόσφατα, και όταν βλέπετε ένα post το οποίο σας αρέσει, ας πούμε για παράδειγμα αυτό εδώ, κάντε ένα comment το οποίο να είναι αυθεντικό, να προέρχεται από εσάς, να φαίνεται ότι είναι από εσάς. Δηλαδή, μην πάτε και γράψετε, ας πούμε, απλά ένα nice post και το postάρετε αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει νόημα να το κάνετε αυτό. Postάρετε κάτι, κάντε comment κάτι πιο αυθεντικό, κάτι που να προέρχεται από εσάς όντως. Δηλαδή, ας πούμε, πείτε τι σκέφτεστε για αυτό το post.
λέει αυτό το συγκεκριμένο πράγμα εδώ πέρα, πείτε τι σκέφτεστε γι' αυτό. Για παράδειγμα, άμα όντως σας αρέσει, άμα δεν σας αρέσει, μην κάνετε καν το comment, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθείτε, αλλά άμα σας αρέσει πηγαίνετε και κάνετε ένα comment, το οποίο είναι αυθεντικό, και στο τέλος πείτε ας πούμε να τσεκάρουν ή να δείξουν λίγο support στο δικό σας account. Μην τους πείτε κάντε follow ή κάντε ξέρω, follow back επειδή τους κάνατε follow ή κάντε like. Πείτε τους να σας υποστηρίξουν ή απλά να τσεκάρουν τις σελίδες σας. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να πείτε να κάνουν follow ή να κάνουν like ή οτιδήποτε τέτοιο, γιατί είναι λίγο κάπως σαν να κάνετε self-promote. Ουσιαστικά κάνετε ένα mini self-promote, αλλά περισσότερο αρχικά ασχολείστε με τη δική τους σελίδα, με το δικό τους post. Γι' αυτό σας λέω και στην αρχή να πείτε κάτι που είναι αυθεντικό, που έρχεται από εσάς σχετικά με το δικό τους post, και έπειτα να κάνετε αυτό το self-promote, ουσιαστικά που σημαίνει να προμοτάρετε τον εαυτό σας, να διαφημίσετε τον εαυτό σας δηλαδή. Και ναι, αυτή είναι η καλύτερη τακτική που έχω χρησιμοποιήσει το τελευταίο καιρό. Υπάρχουν και άλλες πολλές στρατηγικές για να μεγαλώσετε τους followers σας. Αυτές είναι 3 συν 1 bonus που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να δοκιμάσετε. Άμα καμία δεν δουλεύει για εσάς, περιμένετε το επόμενο μου βίντεο ή ρωτήστε με στα comments, μήπως σας προτείνω κάποια άλλη στρατηγική. Αλλά θα έχω και καινούργια βίντεο τα οποία θα αφορούν το Instagram και μερικά bonus tips και στρατηγικές που να μεγαλώνετε τους followers σας ή να παίρνετε περισσότερα likes ή και να βγάζετε χρήματα από το Instagram, γιατί έχω βγάλει μερικά χρήματα. Οπότε θα σας μιλήσω για αυτά στα επόμενα μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το συγκεκριμένο βίντεο. Άμα σας βοήθησα, τότε πατήστε ένα like και κάντε μου ένα subscribe, γιατί με βοηθάει πολύ να συνεχίσω το υλικό μου. Δεν ήμουν καθόλου συνεπής με τους προηγούμενους μήνες, σχεδόν βασικά νομίζω και ένα χρόνο. Αλλά άμα μου κάνετε και μια εγγραφή, θα προσπαθήσω παραπάνω να είμαι πιο τακτικός και θα αποστάρω πολύ πιο τακτικά τώρα αυτές τις μέρες. Να περιμένετε τα βίντεο μου άμα ακόμα παρακολουθείτε. Γι' αυτό κάντε μια εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.